Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα χθες έκανε μια παρουσίαση στον Πρωθυπουργό για το τι έφτεξε για το εκλογικό αποτέλεσμα και για το πώς πήγε και η βραδιά των εκλογών και κυρίως η επιστολική ψήφος. Αυτά θα συζητήσουμε κι εμείς. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιβάνιο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Για πείτε μας λοιπόν εσείς, γιατί έχουμε ακούσει θεωρίες επί θεωριών. Τι έφτεξε και το αποτέλεσμα δεν ήταν επιτυχές για τη Νέα Δημοκρατία? Ακούμε 1.000.000 άνθρωποι ότι ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πού πήγαν αυτοί? Καταρχήν δεν ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται συστηματική και σοβαρή μελέτη προκειμένου να ερμηνευτεί σωστά. Σωστό. Διότι είναι τέτοια η φύση του που βιαστικά συμπεράσματα μπορούν να οδηγήσουν και σε διαφορετική ερμηνεία του αποτελέσματος και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ακούμε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Θα σε έλεγα ότι ξεκινώντας από το προφανές τη μεγάλη αποχή, η οποία ήταν ιστορικό υψηλό στη χώρα μας, δεν έχουμε σε επίπεδο εθνικών και ευρωεκλογών, ψηφίσα σχεδόν 4.000.000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν, αν φανταστείτε το 2004 είχαν ψηφίσει 7.500.000 άνθρωποι, συζητάμε για ένα εκλογικό σώμα το οποίο συρρυκνώνεται. Ακόμα και για, και είναι πολύ μεγάλη εποχή, ακόμα και για τα δεδομένα των ευρωεκλογών. Τώρα από εκεί πέρα... Μισό λεπτό. Συμφωνείτε με την θεωρία που λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις κάλπες ήταν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που είτε θεώρησαν μη σκόπιμο να πάνε αυτή τη φορά ή ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, αλλά δεν έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την διαπίστωση, με αυτό το συμπέρασμα συμφωνείτε? Ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Δημοκρατίας το οποίο δεν πήγε να ψηφίσει, δεν πήγε να ψηφίσει. Και αυτό δεν θεωρώ πάντως ότι υπήρχε, αν θέλετε, σημαντική ή αξιοσημείωτη πολύ μεγάλη κομματική αποχή. Δηλαδή κάποιο κόμμα προσήλθε περισσότερο στην κάλπη σε σχέση με κάποιο άλλο που δεν προσήλθε. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ επιπόλαιο να πεις ότι οι ψήφοι που έχασα είναι ψήφοι οι οποίοι δεν ήρθαν να ψηφίσουν για να στείλουν το μήνυμα. Προφανώς ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Δημοκρατίας, εγώ θα σε έλεγα περίπου η μισή, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αλλά υπήρχαν και ψηφοφόροι οι οποίοι ψηφίσαν και εμπιστευτήκαν τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο 23 και τώρα κάνανε άλλες επιλογές. Πήγανε σε άλλο κόμμα, λέτε. Σε άλλο κόμμα. Ναι. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, έχω ακούσει τρεις αιτίες. Να σας τις πω, όμως τις κατατάξετε. Η μία αιτία ήταν η ακρίβεια, για την οποία ο κόσμος είναι απελπισμένος. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, το δικαίωμα ισότητα στο γάμο. Και το τρίτο ακούω εσχάτως, η ελεύθερη επαγγελματίας λόγω της αλλαγής του συστήματος φορολόγησής τους. Αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι πίσω από ένα εκλογικό αποτέλεσμα και την απόλυτη αριθμητική την οποία τη βλέπουμε σε κάρτες προχωράνε, υπάρχει από πίσω και μια σειρά ποιοτικών και στοιχείων τα οποία ερμηνεύονται κυρίως με τη βοήθεια του exit poll. Εκεί μπορεί να δούμε τι ψηφίσανε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, διάφορες ηλικίες, διάφορες ιδεολογικές τοποθετήσεις και όλα αυτά μαζί συνεκτιμώντας να ερμηνευτεί το αποτέλεσμα. Προφανώς όμως και σε ποσοτικές έρευνες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί καταγράφεται προφανώς το θέμα της ακρίβειας ότι ήταν ένα από τα μείζωνα θέματα τα οποία αντιμετώπιζε η μέση ελληνική οικογένεια και επισημαίνω ότι ήταν τέτοιος και ο χαρακτήρας των εκλογών όπου δεν διακινδυνευόταν επί της ουσίας. Ξέραν όλοι ότι τη Δευτέρα πρωθυπουργός θα παραμείνει ο Μητσοτάκης, κυβέρνηση ένα χρόνο έχει θητεία, δεν έχει κλείσει ακόμα τον πρώτο χρόνο. Άρα λοιπόν ήταν μια και εύκολη περίπτωση να στείλω ένα μήνυμα. Αυτό λέω. Άρα υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έδειξαν ότι ψηφίσαν λιγότεροι αυτή τη φορά σε σχέση με άλλες φορές. Ας πούμε. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες οι οποίες. Το συγκεκριμένη μιλάμε κατηγορία. Η οποία, γιατί ακούγαμε χθες τον κύριο Βορύδη να λέει μας εγκατέλειψαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εντάξει. Θα μου επιτρέψετε ορισμένα συμπεράσματα που χρειάζεται ακόμα μελέτη, δεν είναι τόσο εύκολο να εξαχθούν και τόσο προφανή. Υπάρχει πάντως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ήταν μία από τις κατηγορίες οι οποίες είχαν μια διαφορετική εκλογική συμπεριφορά, λίγο μεγαλύτερη αν θέλετε και αποχή αλλά και αποδοκιμασία, όπως επίσης και αλίμονο αν μια κυβέρνηση για κάθε μέτρο που παίρνει το μετράει πρώτα αν θα της προκαλέσει κόστος. Δεν θα γινόταν τίποτα αυτό, στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Ο ελληνικός λαός περιμένει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη. Και όποιος επιλέγει ο Πρωθυπουργός για να εργαστούν
από οποιοδήποτε πόστο. Αυτό πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να λυθούν που αφορούν όλη την οικογένεια. Νομίζω ότι η ερμηνεία του αποτελέσματος έχει και ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία, πλην όμως έχει και υψηλές απαιτήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και αυτές πρέπει να ανταποκριθεί, διότι. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχετε ακόμα κατασταλάξει στα συμπεράσματά σας τι έφταιξε για αυτή την πτώση. Γιατί μια πτώση υπάρχει. Από το 33 πήγατε στο 28,3. Η πτώση έτσι κι αλλιώς αριθμητικά είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει τέτοιο ζητούμενο. Αλλά τα συμπεράσματα χρειάζονται λίγο χρόνο ακόμα. Τώρα έχουμε και αποτελέσματα και σε επίπεδο γεωγραφικό, αλλά και στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται ή που έχουν προκύψει από το έξι πόλη, τα οποία χρειάζεται να ερμηνευτούν για να γίνει η σωστή αποτίμηση του αποτελέσματος σε κάθε κατηγορία που υπάρχει, είτε επαγγελματική, είτε ιδεολογική, είτε ηλικία. Από τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να φαίνεται κερδισμένο? Εντάξει. Υπάρχουν κόμματα που αυξήσανε σε σχέση με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τη δύναμή τους. Είτε αυτή είναι η ελληνική λύση, είτε είναι η φωνή λογική που κατάφερε και εξέλεξε και ευρωβουλευτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και έμεινε σε ένα ποσοστό κάτω από το 15%, το οποίο είναι περίεργο γιατί ξεκινούσε και με πολύ χαμηλή βάση που ήταν ο Ιούνιος του 23, που ήταν στο 18%, άρα παρά και την αποχώρηση κάποιων στελεχών που δημιουργήσαν Νέα Αριστερά, νομίζω και η δικιά του απόδοση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή δεδομένων των συνθηκών, ιδίως όταν η εκλογή ενός πολιτικού αρχηγού συνήθως καταγράφει και ένα πρώτο δημοσκοπικό, αν θέλετε, μπουστάρισμα, μια πρώτη δημοσκοπική άνοδο. Πάμε λίγο και στην επιστολική ψήφο, διότι πλέον ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμασία, το πρώτο εγχείρημα. Έχετε καταλήξει σε κάποια... Καταρχάς, επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα για τα άκυρα ψηφοδέλτια της επιστολικής ψήφου, ξέρουμε πόσα ήταν αυτά? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τα άκυρα ψηφοδέλτια της επιστολικής ψήφου με την κλασική έννοια του ακύρου ψηφοδελτίου ήταν πολύ μικρά και αντίστοιχα και λιγότερα, θα έλεγα, με τα άκυρα ψηφοδέλτια στις κάλπες. Υπήρξαν γύρω ένας αριθμός οι οποίοι έστειλαν επιστολικό φάκελο, πλην όμως δεν είχαν τηρήσει τις οδηγίες που προβλέπει ο νόμος και ήταν και ξεκάθαρε στα αντιποδητήρια. Δεν έβαλαν φωτοτυπία της ταυτότητας μαζί με την έγχαρτη δήλωση. Ναι. Είτε δεν έβαλαν την υπεύθυνη δήλωση και ταυτοποιητικό έγγραφο. Η απέτηση αυτή, το είχα πει και πολλές φορές και στη Βουλή, αλλά και με αφορμή άλλες περιπτώσεις, ότι έχουμε ένα σύστημα. Πόσα ήταν αυτά? Γύρω στις 20.000-25.000 περίπου. Μπέρδεψε τον κόσμο δηλαδή αυτό. Πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει. Ήταν πρώτη φορά, ξέρετε. Οι οδηγίες ήταν ξεκάθαρες, κάποιοι δεν τις στηρίσανε, είτε από βιασύνη αν θέλετε, είτε από... Μελετάτε. Κάποιοι στείλαν και την ταυτότητά τους μέσα. Κάποιοι, άκουσα, το διάβασα και αυτό, ότι κάποιος έβαλε το έντυπο της ταυτότητας μέσα, το ίδιο το έντυπο. αλήθεια είναι αυτό. Έλεγα, όμως, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, ότι 152.000 συνάνθρωποι, συμπολίτες μας ψηφίσανε με επιστολικό τρόπο και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, με μια διαδικασία που εξελίχθηκε για πρώτη φορά, θα έλεγα, σε πάρα πολύ καλό ικανοποιητικό βαθμό και ήταν μια καινοτομία που εφαρμόστηκε, άλλαξε για πρώτη φορά ο τρόπος ψηφοφορίας στη χώρα μετά το 1926. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο εφαρμόστηκε σε στενά χρονικά περιθώρια, νόμος ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, δοκιμάστηκε, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Διαπιστώσατε ότι κάτι ενδεχομένως πρέπει να αλλάξει για να γίνει ακόμα πιο χρηστική η διαδικασία στο μέλλον? Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα όταν εφαρμόζεται μια διαδικασία αξιολογείται και γίνονται οι απαραίτητες βελτιώσεις, αλλά έχουμε σκοπό και στην ίδια την εκλογική διαδικασία να γίνουν βελτιώσεις και με φυσική παρουσία, ιδίως στο κομμάτι των δικαστικών αντιπροσώπων, να απλοποιηθεί περισσότερο η δουλειά τους, να γίνει πιο εύκολη. Κάναμε σημαντικά βήματα. Πήρα για παράδειγμα πρώτη φορά προτυπωμένα τα ονόματα των υποψηφίων στα έντυπα που συμπληρώνουν, δηλαδή διαδικασίες οι οποίες απλοποιήσουν. Και θα μου επιτρέψετε και δύο σημαντικές καινοτομίες που για τη βραδιά των εκλογών, ότι μέσω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο έχει το Υπουργείο Εσωτερικών Συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, τα κόμματα είχαν πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων. Άρα μπορούσαν να δουν το αποτέλεσμα όπως το συμπλήρωσε ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του από κάτω και να συγκρίνουν το αποτέλεσμα με τη δημόσια πληροφορία η οποία δίνεται. Και τα 31 κόμματα που συμμετείχαν πήραν κωδικούς και μπήκαν στην πλατφόρμα και βλέπανε
τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι ήταν και αυτό ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη διαφάνεια της εκλογικής αναμέτρησης. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στις εθνικές εκλογές να πάει η επιστολική ψήφος για όλους. Καταρχήν έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι η επιστολική ψήφος ιδίως για τους απόδημους Έλληνες είναι κάτι το οποίο θα τεθεί σύντομα σχετικά μπρος συζήτηση ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα γίνει και μια διαβούλευση με τα κόμματα. Αυτό όμως που προκειμένου να τους διευκολύνουμε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Που και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα να το εξετάσουμε σχετικά ναι, με το εσωτερικό. Μην μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες, δεν είναι της παρούσης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.